Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φθιώτιδος, υπεύθυνος τομέα οικονομικών, ο οποίος συγκέντρωσε 8-9 σημεία. Κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα σας. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω καταρχήν από κάτι το οποίο δεν παρουσίασα χθες, από τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο κρατικός προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει? Η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει υπερπλεονάσματα εις βάρος της πραγματικής οικονομίας, γι' αυτό και είναι καχεκτική. Αν δείτε την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ουσιαστικά έχει κηρύξει εσωτερική στάση πληρωμών, δεν επιστρέφει φόρους σε επιχειρήσεις που είναι βασική πηγή αιματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και κρατάει πολύ χαμηλά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που έχει, όπως λένε οι οικονομολόγοι, υψηλό πολλαπλασιαστεί για την ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής: η οικονομία να σέρνεται και το χρέος των πολιτών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία μήνα με το μήνα να διωγγώνεται. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Και δεύτερη παρατήρηση. Η κυβέρνηση επέρεται ότι έχει επιστρέψει κανονικότητα στη χώρα. Αν είχε επιστρέψει κανονικότητα, τότε όλοι οι δείκτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας θα έπρεπε να είναι καλύτεροι από το πρόσφατο και πιο μακρύ παρελθόν. Συγκέντρωσε συνεπώς 8 δείκτες που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Καταρχήν η ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε όλους τους παγκόσμιους δείκτες, και δεν είναι ένας δείκτης, είναι δύο δείκτες που ουσιαστικά παρακολουθούμε, υποχωρεί. Και υποχωρεί σημαντικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Το οικονομικό κλίμα. Η κυβέρνηση λέει ότι το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Κι όμως, τους τρεις τελευταίους μήνες σταθερά υποχωρεί. Το χρέος των πολιτών ήδη το επισήμανα, αλλά θα ήθελα να συγκρατήσουμε όλοι ένα ποσοστό που θα το δει μπροστά της ως ορολογιακή βόμβα και η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό το χρέος έχει διωγγωθεί κατά 60% από το τέλος του 2014. Πάντα υπήρχαν οφειλές των πολιτών προς το δημόσιο, αλλά ποτέ δεν είχαν διωγγωθεί σε μία τετραετία κατά 60%. Απόδειξη της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. Οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί πολλαπλασιάζονται. Τα στοιχεία πρόσφατα τα αναδείξατε και εσείς. Πάνω από 1,1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί κατασχέσεις. Οι οφειλές του δημοσίου. Προσέξτε, εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση. Τι έλεγε το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής και τι έλεγε η κυβέρνηση, μάλιστα δεσμεύονταν, αυτό ήταν το ρήμα. Το ρήμα του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή τον Μάιο ήταν: δεσμεύομαι ότι 20 Αυγούστου, όταν τελειώσει το πρόγραμμα, δεν θα υπάρχει ούτε μία οφειλή, ούτε ένα ευρώ οφειλή του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα που μιλάμε, αυτές οι οφειλές είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου όσο τις παρέλαβε η κυβέρνηση στο τέλος του 2014, από μία προηγούμενη κυβέρνηση που τις είχε ρίξει κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δείτε τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον, αλλά και προβληματικό στοιχείο. Από εδώ και πέρα, ποιο θα πληρώσει αυτές τις οφειλές? Μέχρι τώρα υπήρχαν και οι δόσεις του δανείου που χρησιμοποιούνταν εν μέρη για να αποπληρωθούν αυτές οι οφειλές. Αν μου επιτρέπετε, για τις οφειλές μας η κυβέρνηση, μάλλον οι εταίροι μας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα πληρωθούν αυτές οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες που συναλλάσσονται μαζί του, υποχρέωσαν την κυβέρνηση το 2015 να δανειστεί, δηλαδή να δώσουν χρήματα επιπλέον. Άρα τα έχουμε δανειστεί αυτά τα χρήματα, τα οποία κατακρατούν τώρα οι τσακαλωτέοι για να παρουσιάσουν πλεονάσματα. Ωραία, τότε να σας το πω. Έχουμε πληρώσει ήδη αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι τώρα το εδώ. Συμβαίνει διπλό άδικο. Ένα είναι ότι δεν πληρώνεται ο ιδιώτης που συνεργάζεται με το δημόσιο. Πάρα πολύ κακό για την οικονομία. Αλλά διάολε, έχουμε δανειστεί για αυτά τα χρήματα. Ωραία. Τότε θέλω να επιβεβαιώσω τα στοιχεία σας. Αυτή την τετραετία, από το 2015 και μετά, έχουμε πάρει συγκεκριμένα, θέλω να είμαι πολύ ακριβής, 7 δισεκατομμύρια από τους εταίρους. Γι' αυτό το λόγο. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Και ενώ η κυβέρνηση τα παρέλαβε αυτά στα 3,8 δις, σήμερα είναι στα 3,1. Και θα πει κάποιος, μα καλά, αφού πήρατε 7 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι περίπου στο ύψος του 2014? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί από την άλλη πόρτα η κυβέρνηση δημιουργεί νέες οφειλές προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της οικονομίας τεχνικά. Ναι, αλλά εδώ θα είναι... Αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα έστω είχαμε τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από εδώ και πέρα δεν τα έχουμε. Που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, για να εκαθαρίσουμε αυτές τις οφειλές, θα πρέπει να σε εκαθαρίσουμε μέσα από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης με την υπερφορολόγησή του θα πληρώνει το κράτος, για να έρθει το κράτος να πληρώσει αυτά που οφείλει στον πολίτη.
Από εδώ και πέρα δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, το από εδώ και μετά είναι, κύριε Σταϊκούρα, θα μου επιτρέψετε, αλλά το από εδώ και μετά είναι ναρκοθέτηση της επόμενης κυβέρνησης. Αυτό είναι μια στρατηγική του Μαξίμου. Αλλά... έχει αρκετές τέτοιες ναρκοθετήσεις. Μπράβο. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε από Δευτέρα, κύριε Σταϊκούρα. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά να συνεχίσουμε, αν θέλετε κι εσείς, με πολύ χαρά. Ο κύριος Γιαλίρης είναι σύμφωνος, θα μιλήσετε αμέσως μετά. Να συνεχίσουμε Δευτέρα για τις νάρκες που το βάζει από τώρα το Μαξίμου για στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση. Ενώ οι εταίροι και οι δανειστές ελεγκτές, πείτε τους ότι θέλετε, οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, έρχονταν με την πιστόλα στον κρόταφο στο δικό σας, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Γιάννη Στουρνάρα τότε, του Γκίκα Χαρδούβελη στη συνέχεια, στο δικό σας κρόταφο. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, οι φρυζελέτες χαϊδολογούν, κύριε Σταϊκούρα. Αυτό δεν είναι κακό να το πούμε, ξέρετε. Δεν ανεβάζουμε τον αντιευρωπαϊκό τόνο. Εγώ είμαι βαθύτατα ευρωπαϊστής. Αλλά δεν ανέχομαι και την. Δεν ανέχομαι να με περνάνε και για ηλίθιο, δηλαδή. Ότι, αυτό είναι και εγώ. Ότι μια ηλίθιότητα μπορεί να την έχω, αλλά μη μου το λένε κατά μου. Τώρα καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που αναφέρετε για τους εταίρους και δανειστές είναι απολύτως αληθές. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Και μόνο το γεγονός ότι επισημάναμε 8 σημεία χθες. Που αποδεικνύουν ότι η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιηθεί. Και μόνο το γεγονός ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει στις αγορές, που είναι ο βασικός λόγος που υπογράφει ένα πρόγραμμα, καταδεικνύει την αποτυχία του προγράμματος, που έχει ευθύνη η κυβέρνηση, αλλά μερίδιο ευθύνη και οι δανειστές για αυτή την κατάσταση. Ναι. Και χωρίς εδώ, χωρίς ντροπή, δηλαδή δεν ξέρω αν τη γνωρίζει τη λέξη ο κ. Τσακαλώτος, χωρίς εδώ, κάτι και μας λέει ότι για 2,5 χρόνια η Ελλάδα είναι ασφαλής εκτός αγορών. Χρησιμοποιώντα το ταμιακό απόθεμα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από Δευτέρα, κύριε Σταϊκούρα. Αν το πείτε, μόνο μια επισήμανση. Ναι. Πρώτον, το ταμιακό απόθεμα δημιουργεί εις βάρος της πραγματικής οικονομίας και όχι αξιοποιώντας τους αδιάθετους πόρους του δανείου που ήταν 24 δις. Θα έπρεπε η κυβέρνηση δηλαδή να πάει να πάρει όλους τους πόρους που ήταν προγραμματισμένοι για το τρίτο πρόγραμμα και να μην χρησιμοποιήσει ούτε εσωτερική στάση πληρωμών, ούτε υπερφορολόγηση των ταμιακών διαθεσίμων. Ούτε υπερφορολόγηση των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Σταϊκούρα. Συνεχίζουμε από Δευτέρα. Να είστε.